Με νικητές και χαμένους ολοκληρώθηκε το debate των πολιτικών αρχηγών τα ξημερώματα της Πέμπτης, το πρώτο πολιτικό debate για την προεκλογική περίοδο και τις εκλογές στις 20 Σεπτέμβρη. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησής του με στόχο τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους, περνώντας μέσα από το δημοψήφισμα. Νομίζω ότι δεν υπήρξε κάποιος κερδισμένος ή ηττημένος. Εκεί φάνηκαν ποιες είναι οι θέσεις κάποιων. Θεωρώ ότι δεν ήταν πάρα πολύ καλή η κουβέντα αυτή η οποία έγινε και δεν νομίζω ότι τροφοδότησε με κάτι καινούργιο τους πολίτες οι οποίοι το παρακολούθησαν μέχρι αργά. Το αξιοσημείωτο είναι βέβαια με την δημοσιογράφο, την κυρία Τρέμη, η οποία ουσιαστικά φάνηκε ότι είναι η εκπρόσωπος των μεγάλων μίντια, που παρέδει τον κανονισμό, αυτό που είχαν τέλος πάντων συμφωνήσει. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολλές οι ερωτήσεις, πάρα πολλοί οι αρχηγοί των κομμάτων που δεν πιστεύω ότι έδωσε κάτι ουσιαστικό. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει ένα debate ανάμεσα σε πολιτικούς αρχηγούς, τουλάχιστον 2 ή 3, έτσι ώστε να είναι και πολύ πιο άμεσες οι ερωτήσεις και πολύ πιο άμεσες απαντήσεις και να καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι αυτό που θέλει ο καθένας. Δεν νομίζω ότι αποκομίσαμε κάτι καινούργιο ή ιδιαίτερο. Είδαμε την λογική τους, τους ξέρουμε όλους τι πιστεύουν και τι πρεσβεύουν και νομίζω ότι δεν έδωσε τίποτα ιδιαίτερο το debate. Ωστόσο, λοιπόν, περιμένουμε και την αναμέτρηση τη Δευτέρα. Ναι, νομίζω ότι η αναμέτρηση τη Δευτέρα θα είναι πιο ουσιαστική και θα βγουν περισσότερα συμπεράσματα, ίσως. Αν και πολύ καλά γνωρίζουμε ποιος είναι ο κ. Μημαράκης και πολύ καλά γνωρίζουμε και ποιος είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Ωστόσο, πρόσκληση συνεργασίας πρότεινε για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μημαράκης, στον πολιτικό του αντίπαλο, Αλέξη Τσίπρα, ασκώντας σφοδρή κριτική για την 7μηνη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας παράλληλα τις υποσχέσεις για την κατάργηση των μνημονίων και των δυσμενών μέτρων που τα συνοδεύουν. Ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει αυτά που έγινε χθες στο debate. Ο κύριος Μημαράκης, όπως είπε, ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει την όλη κατάσταση. Και έτσι είναι η αλήθεια. Υπόθηκαν πολλά. Μας διέκοψαν σαν κυβέρνηση με τον πρόεδρο τον διατελέσσα, τον Αντώνιο Σαμαρά, πριν ολοκληρωθεί το έργο. Είναι γεγονός ότι εάν ολοκληρώνονταν η τετραετία, θα αυτές οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί σε ένα αρκετά πολύ μεγάλο βαθμό θα είχαν ολοποιηθεί. Είχε μειωθεί η έκτακτη εισφορά, ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο, μειώθηκε ο φόρος εστίασης, άλλα είπαν άλλοι και άλλα εφάρμοσαν άλλοι. Και αυτό φάνηκε μέσα σε 8 μήνες. Θα σκίζαν τα μνημόνια, δεν θα πληρώνουν τους φόρους και πολλά και πολλά και πολλά και διάφορα. Και χθες ακούσαμε και κάτι άλλο κουφό, ότι οι μετανάστες αυτοί που έρχονται στη χώρα μας, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας αφήνουν πολλά χρήματα, τα κονομάνε, τα ξενοδοχεία, οι επαγγελματίες κτλ. Το βλέπετε και το ζείτε και ο κάθε πολίτης το ζει. Συμπονούμε τους ανθρώπους οι οποίοι φύγαν από τον πόλεμο, οι κυνηγημένοι, και πρέπει να τους βλέπουμε πάντα με το καλύτερο μάτι. Όμως αυτοί ναι, όμως υπάρχουν και άλλοι όπως που έρχονται στη χώρα παράνομα και μας δημιουργούν άλλα διάφορα προβλήματα. Συμπονούμε και συμμεριζόμαστε τον πόνο τους και μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα και βοηθάει ο κόσμος. Εχθές, αν προσέξατε καλά, ο κύριος Τζούγκερ είπε μία κουβέντα πολύ μεγάλη που με συγκίνησε. Ευρώπη δεν είναι να τους βαράμε με το βούρδουλα και να τους ρίχνουμε κάτω. Ευρώπη είναι, είπε ο Φουρνάρης από την ΚΟ, που δίνει το ψωμί τους στους λαθρομετανάστες, στους μετανάστες αυτούς οι οποίοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους και έρχονται άλλοι, πνίγονται άλλοι, ζουν. Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή τη χώρα θέλουμε να προβάλλουμε μπροστά. Σε γενικές γραμμές πάντως η συζήτηση υπήρξε μάλλον ετεροβαρής και ο χρόνος άνισα κατανημένος, με αποτέλεσμα να τεθούν επανειλημμένα ορισμένα θέματα όπως το μεταναστευτικό, για το οποίο υπήρξε χωριστή ενότητα, ή η παιδεία, που αν και ήταν στην ίδια ενότητα με την υγεία, μονοπόλησε τη συζήτηση χωρίς να αφήσει περιθώριο να γίνουν αναφορές στην κατάσταση των νοσοκομείων, ενώ τέθηκαν μόνο ακροθυγώς και αποσπασματικά μείζωνα ζητήματα όπως η επόμενη μέρα και οι συνέπειες από την εφαρμογή του μνημονίου.